σε έναν άλλο χώρο, εντάξει, θέλει μια προσοχή πώς τοποθετήσει. Ωστόσο, επειδή ακούστηκαν κάποια θέματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ, αυτό που έχει να κρίνει ο ελληνικός λαός είναι πολιτικές. Ακούγεται αυτό το έβηχο, ας πούμε, όλοι μαζί. Εντάξει, όλοι μαζί πού να πάμε, πάμε στον κρεμό. Δηλαδή και η αριστερά να συνηγορήσει σε αντιλαϊκές πολιτικές οι οποίες έχουν ισοπεδώσει στη χώρα. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό, ένα εναλλακτικό σχέδιο. Θέλουμε να δοκιμαστεί στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς θα υπάρχουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Εγώ, κύριε Καλύβη, πάντως πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αυτό το θέλουμε τη συνεργασία, αλλά δεν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω από το πρόγραμμα που έχουμε ορίσει. Δεν είναι συνεργασία. Ζητάτε από τους άλλους να υποχωρήσουν και να έρθουν στην πλευρά σας. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορείτε. Όπως και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να το διευκρινίσουμε. Εδώ δεν είμαστε στον αέρα. Δεν είμαστε σε κενό οξυγόνο. Δεν είμαστε σε κενό οξυγόνο. Έχουμε εφαρμοσμένες πολιτικές. Η τοποθέτησή μας σε αυτές τις πολιτικές είναι αρνητική. Διότι θεωρούμε ότι είναι καταστροφικές για τη χώρα. Έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Το αντιλαμβάνεται στο πετσί του αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν προκύπτει η ανάγκη μιας νέας πολιτικής. Υπάρχει κάτι θέμα που σας ενώνει, κύριε Καρύδη. Κύριε Καλύβη, υπάρχει κάτι κάποιο κοινό σημείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που λέτε επίσημα σαν γραμμή κόμματος. Ότι πρέπει η χώρα να μείνει στην Ευρωζώνη, πρέπει η χώρα να μείνει στο ευρώ, παράλληλα να διαπραγματευτεί σκληρά με τους δανειστές της. Το γεγονός ότι συμφωνείτε και οι δύο σε μια ευρωπαϊκή πορεία δεν μπορεί να σας κάνει να βρείτε μια κοινή γραμμή. Δεν είναι κάτι από μόνο του πολύ δυνατό. Εκτός κι αν στο εσωτερικό του κόμματός σας οι αντίθετες φωνές σας τραβήξουν και προς την άλλη κατεύθυνση. Κοιτάξτε κάτι. Είναι άλλο πράγμα η συνεργασία ad hoc που μπορεί να έχει για κάποια θέματα, που εκεί μπορεί να προκύψουν ζητήματα. Ή σε ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα που μπορείς να έχεις, ας το πούμε, μια κοινή αντιμετώπιση περιστασιακή. Αλλά αν μιλήσεις για κυβερνητική συνεργασία, μιλάς επί πολιτικού σχεδίου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παντρέψει δύο ανώμια πράγματα. Άρα ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει πώς μεταξύ πολιτικών σχεδίων. Πώς συνεννοείτε τη συνεργασία. Μα σας λέω συνεργασία με την αρνείστε, Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από τη δεν υπάρχει της. Περίπτωση να γίνει. Αλλιώς θα κοροϊδεύαμε με τον ελληνικό λαό. Άλλα λέμε εμείς. Συνεργασία με την ελιά που γεννάτε. Θα δούμε πώς θα γεννηθεί. Κοιτάξτε υπάρχει. Τώρα, δεν ξέρω αν προκύψει δάκο στην ελιά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει να πει κάτι. Ό,τι λέει το και από εκεί την αποκλείεται δηλαδή. Μα, τη ό,τι λέει το Πασόκ, λέει η 58. Με συγχωρείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν από το εξυγχρονιστικό μπλοκ του κ. Σιμίτη. Άρα, κύριε Καλύβη, οι οποίοι δημιούργησαν τόσα προβλήματα στην Ελλάδα. Έχουν έρθει άνθρωποι στο Πασόκ, του οποίου έχετε αποδεχθεί. Ακούστε κάτι. Που ήταν από το βαθύ και παραδοσιακό Πασόκ, όπως λέτε. Πασόκ, το βαθύ Πασόκ και εκεί μείνει στο Πασόκ. Όχι, λάθος κάνετε. Επειδή τα ξέρετε πολύ καλά. Πολύ μεγάλο λάθος. Και πολλά στελέχη τους οποίους έχετε κάνει βουλευτές. Σας λέω το εξής. Δηλαδή είσαστε αντιφατικοί σε αυτά τα θέματα. Καθόλου αντιφατικοί. Πολύ, κύριε Καλύβη. Και μάλιστα εμείς, όπως είπαμε, ότι το περιθώριο της συνεργασίας, εμείς δεν είμαστε κάποιο ανάδελφο κόμμα. Προφανώς θέλουμε και κυρίως με τους πολίτες, αλλά και με δυνάμεις θέλουμε να συνεργαστούμε. Και κυρίως δυνάμεις που προέρχονται και από το χώρο δηλαδή του Πασόκ. Δηλαδή εσείς δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο δεν χώρο σας πριν. Όμως να... Όχι, ήταν στο συνασπισμό. Γιατί από τους 58 οι περισσότεροι στο παρελθόν ήταν στο συνασπισμό. Ναι, κύριε Καρύδη, να τον ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το πιστοποιήσει ο ελληνικός λαός. Αυτό που προσπαθεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, με την έννοια της, των 58 και της κεντροαριστεράς, που μέσα εκεί κρύβεται και το Πασόκ, είναι κρύβεται. Μια προσπάθεια, Πασόκ κρύβεται, στην ουσία αυτό κάνει. Ανοιχτά συνεργάζεται λοιπόν, το Πασόκ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό δεν έχει να πει τίποτα, Πασόκ δεν κρύβεται, δεν έχει να πει τίποτα πέρα από την εφαρμογή των μνημονίων. Όχι, έχει τίποτα. Να πει πάρα πολλά πράγματα. Δεν κάνει καμία διαφορά. Διότι... Καμία διαφορά όσον αφορά ο την εκφώνηση, αν το παρατηρήσει κάποιος. Δεν βρίσκει κοινά σημεία ούτε με εσάς έτσι όπως θα εξελιχθείτε στο μέλλον, ούτε με την Νέα Δημοκρατία. Όχι, παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ, θα σας δώσω αμέσως μετά. Κύριε Καλύβη, απαντήστε μου στο ερώτημα λοιπόν. Αν βγείτε πρώτο κόμμα στις εκλογές και δεν συνεργαστείτε ούτε με τους μεν ούτε με τους δε, πώς θα καταφέρετε να σχηματίσετε κυβέρνηση? Ελπίζετε σε αυτοδυναμία? Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός στις δημοσκοπήσεις λέει, εν πάση περιπτώσει συνεργαστείτε, δίνει αυτά τα ποσοστά τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι θα σας στηρίξει και θα σας βγάλει αυτοδύναμους? Κοιτάξτε, είναι λογικό, επειδή ο ξενός κόμματος θέλει να εφαρμόσει το σύνολο της πολιτικής του, διότι μόνο έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από το τέλμα από το οποίο είμαστε, να διεκδικεί την αυτοδυναμία. Σε άλλη περίπτωση αυτόρωτο. Εάν προκύψουν άλλα αποτελέσματα, εδώ είμαστε και θα το δούμε. Προφανώς δεν θα γύρει κάποιο θέμα νέων εκλογών, εκτός
αν συμβούν απίθανα πράγματα. Αλλά προφανώς και μέσα από την επόμενη Βουλή, εφόσον ο λαός κατανείμει τις δυνάμεις συγκεκριμένα, θα επιδιώξει να κάνει συνεργασίες. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν δεν έχετε αυτοδυναμία, αλλά βγείτε πρώτο κόμμα, θα καταλήξετε σε συνεργασία. Κοιτάξτε κάτι. Κοινοβουλευτικά πρέπει να στηρίζετε μια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να επιδιώξει να έχει κοινοβουλευτική στήριξη. Εμείς αυτό που λέμε ότι αυτό που θα σχηματίσουμε είναι μια κυβέρνηση με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα προφανώς και προσωπικότητες και από άλλα ρεύματα απόψεων, αρκεί να είναι συμβατά με την πολιτική μας άποψη. Δεν μπορείτε. Αν δεν έχετε δεδηλωμένη στη Βουλή, αυτό δεν σας είπα. Ότι πρέπει να έχετε δεδηλωμένη λοιπόν, από την πείτε ότι θα συνεργαστώ με κάποιους. Σας είπα ότι η επιδίωξή μας εμάς είναι να συνεργαστούμε. Δεν έχετε πολλά περιθώρια. Εγώ άκουσα τον κύριο Καλύβη, μισό λεπτά, και άκουσα τον κύριο Καλύβη τώρα να λέει ότι ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα, είπατε εμείς, κύριε Καλύβη, εμείς και πώς θέλω, θα μιλήσει εμείς, ο λαός. Άρα λοιπόν το δεύτερο κόμμα στην κάλπη θα είναι αυτό το οποίο θα καλέσετε για να συνεργαστείτε. Κοιτάξτε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία για να συνεργαστούμε δεν θα την καλέσουμε. Είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Άρα δεν σας φτάνει, δεν έχετε δυνατότητα. Είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Δεν σας φτάνει, λοιπόν, δεν έχετε. Από εκεί και πέρα, εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι είναι τέτοια η κατάσταση μέσα στον ελληνικό λαό. Είναι μετρημένα κουκιά στη Βουλή μέσα. Συγχωρείτε, έχετε μετρήσει τα επόμενα αποτελέσματα. Θα σας πω, γιατί με ρώτησε η κυρία Τσαπανίδου, αλλά δεν πρόλαβα να παρακαλώ. Λοιπόν, να ολοκληρώσω μόνο. Λοιπόν, εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Λέμε ακόμα και αυτοδυναμία να πάρουμε εμείς το σχήμα των κυβερνητικών προφανώς. Θα πάρει υπόψη και οι ζωντανές δυνάμεις από την ελληνική κοινωνία, θα απευθυνθούμε σε δυνάμεις, ανεξάρτητα αν μας πούν ή όχι, δυνάμεις από το χώρο της αριστεράς. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά η σύνθεση της Νέας Βουλής, αλλά λέω, εμείς αυτό που ενδιαφέρει είναι η πολιτική. Κύριε Καλή, να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα καταλάβαμε. Ερώτηση. Αν δεν καταλήξετε σε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και με Πασόκ, όπως είστε αρνητικοί, θα ξαναστήσετε κάλπες, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Όχι, προδικάζετε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από τη Νέα Βουλή να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Άλλο λέω. Αν δεν υπάρξει. Τώρα θα μιλάμε τώρα για το αν δεν υπάρξει. Μα αφήστε πρώτα να γίνουν οι εκλογές, να καταγραφούν τα αποτελέσματα. Ένα σχόλιο.